σάντουιτς διπλό απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bet Builder Boost θα πάθεις NoviBet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bet Builder έως και 30%. Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό της Ζωφριάς, όπου σε πολύ λίγο ξεκινάει η αναμέτρηση για την τέταρτη αγωνιστική της Development League ανάμεσα σε Basket Wolves και ESDA Graduates. Από τη μία Basket Wolves έχει δώσει τρία μάτς μέχρι στιγμής, τα έχει χάσει και τα τρία, μετράει τρεις ήττες σε ισάριθμες αγωνιστικές, ενώ από την άλλη δύο μάτς έχουν δώσει οι ESDA Graduates, δύο ήττες μετρούν σε αυτές τις δύο πρώτες δικές τους αγωνιστικές. Έτσι λοιπόν και οι δύο ομάδες αναζητούν την πρώτη τους νίκη. Μόνο μία θα καταφέρει σήμερα να την πάρει. Ξεκίνησε λοιπόν το παιχνίδι με τους γηπεδούχους να έχουν την πρώτη κατοχή. Θα γίνει και το φάουλ. Πάμε να δούμε λίγο γρήγορα τις πεντάδες. Φιλίππου, Καλαφάτης, Ραχαβέλιας, Παρασκευάς και Νικολάου ξεκινούν για τους Wolves. Ενώ από την άλλη έχουμε Κανελόπουλο, Ναρλή, Παναγόπουλο, Καπαγεωργόπουλο και Πατουλιά. Για τους Πορτοκαλί, διεκδικήσιμη η μπάλα, μάζεψαν οι φιλοξενούμενοι και τώρα κατεβάζει ο Ναρλής. Ένα σουτ για τρεις πόντους, άστοχο ωστόσο από τον Πατουλιά. Ζήτησε και πήρε ο Καλαφάτης, έχει μείνει μόνος του. Δεν θα σημαδεύσει σωστά, ήταν καλές οι προϋποθέσεις ωστόσο στο σουτ. Με ευκαιρία από κοντά θα ανοίξει το σκόρο ο Νικολάου για το 2-0. Μένουν ψηλά για να πιέσουν τώρα οι γηπεδούχοι, θα γίνει και το φάουλ από τον Ραχαβέλια. Πατουλιάς επανέφερε. Ναρλής. Πάσα απέναντι, Πατουλιάς θέλει να πλησιάσει. Μια προσποίηση εκεί από τον παίκτη των φιλοξενούμενων και θα σκοράρει στην συνέχεια ο Καπαγεωργόπουλος για να ισοφαρίσει σε 2-2. Πάσα έξω, κρατάει ο Ραχαβέλιας. Καλαφάτης, Ραχαβέλιας για 2. Δεν μπαίνει αυτό το σουτάκι μέσα απόστασης. Μάζεψε Κανελόπουλος. Ήρθε και το δεύτερο καλάθι τώρα για τους Πορτοκαλί για να πάρουν το πρώτο προβάδισμα στο παιχνίδι. Με φόρα εκεί ο Νικολάου. Γύρισε, αστόχησε. Ο ίδιος όμως μάζεψε το rebound. Ναι, ευκαιρία από μακριά, δεν μπορεί ο Καλαφάτης και έτσι παραμένει το 2-4. Πάσα χέρι με χέρι με τον Κανελόπουλο, με πλάτη τώρα θέλει να γυρίσει και θα ευστοχίσει ο Παναγόπουλος για το 2-6. Καλό ξεκίνημα για τους Πορτοκαλί. Βρίσκονται στο συν 4 τώρα. Ένα σουτ μακρινό, άστοχο από τον Ναρλή. Πάσαρε τελικά ο Ραχαβέλιας.
ζήτησε, πήρε, προσποιήθηκε. Ο Νικολάου εκτέλεσε όχι καλά. Κρατάει τώρα ο Ναρλής. Φάουλ έχει γίνει από τον Νικολάου. Πάσα στο πλάι για τον Παναγόπουλο, βλέπει τις επιλογές του, η μπάλα έφτασε στον Πατουλιά. Έκλεψαν οι γηπεδούχοι. Σκαστή πάσα, πάει προς τα μέσα σε ένα δύσκολο ανάποδο, λέει, από και ο Παρασκευάς. Δεν καταφέρει να σκοράρει, παραμένουν κολλημένοι στους δύο πόντους οι γηπεδούχοι. Μόνο ο Νικολάου έχει καταφέρει να βρει στόχο από τους Wolves, οι οποίοι τώρα επιμένουν 3-2. Δεν θα εκμεταλλευτούν το αριθμητικό πλεονέκτημα. Δεν έχει επιστρέψει ακόμα η άμυνα των Πορτοκαλί. Δεν σκοράρουν ούτε τώρα. Παρασκευάς. Όχι, έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία εδώ για τους γηπεδούχους ώστε να βρουν το δεύτερο δικό τους καλάθι. Ήταν 3-2. Αλλά δεν αξιοποίησαν καμία από τις ευκαιρίες τους. Κατοχή παραμένει στους φιλοξενούμενους. Έγινε και από η επαναφορά. Ο Πατουλιάς αφήνει έξω. Ναρλής θα εκτελέσει και θα το βάλει. 2-9. Να δώσω Ναρλής που χτυπάει από την περιφέρεια. Και η ΕΣΔΑ Graduates πλέον στο συν 7. Προσποίηση, εκτέλεση από κοντά, το βάλε. Ο Καλαφάτης για το 4-9, λύση μετά από ώρα στην επίθεση των γηπεδούχων. Να λύσει, ύψωσε. Έχει γίνει φάουλ από το 9, από τον Νικολάου. Γεωργόπουλος. Νέο φάουλ από τους γηπεδούχους. Και πάλι ο Νικολάου θα υποπέσει στην παράβαση. Και τώρα θα έχουμε αλλαγή για τους Γουλς. Ο Μπαλατζός περνάει στην θέση του Νικολάου, ο οποίος φορτώθηκε με φάουλ αρκετά νωρίς στο μάτς. Χαμένη πρώτη βολή από τον Καπαγεωργόπουλο. Και την δεύτερη, δεν πήραν κάτι από αυτό το ζευγάρι βολών. Παλατσός στην πρώτη επαφή του με την μπάλα. Πήρε και το πρώτο σούτ, δεν το έβαλε. Τώρα Κανελόπουλος κουβαλάει. Μια τρίποντη εκτέλεση, όχι καλή. Το rebound στα χέρια και πάλι τον ΕΣΔΑ Graduates. Καπαγεωργόπουλος. Να μαρτύρεται για φάουλ, δεν υπάρχει κάποιο σφύριγμα από τους διαιτές, ωστόσο η κατοχή παραμένει σε πορτοκαλί χέρια. 8 δευτερόλεπτα απομένουν τώρα για την επίθεση. Προσποιείται ο Κανελόπουλος. Κλείστηκε και κάνει βήματα, έχασε την ισορροπία του εκεί μετά την καλή αντίδραση από την άμυνα των γηπεδούχων. Συνέχεια τώρα με Ραχαβέλια. Πάει μόνο στην προσπάθεια με τα αριστερό, δεν θα τελειώσει καλά. Μένουν ωστόσο οι γηπεδούχοι. Παλατσός για δύο, μπαίνει και βγαίνει μπάλα. Μάζεψε εκεί ενώ περιτριγυριζόταν από πορτοκαλί φανέλες ο Ραχαβέλιας. Και νέα ευκαιρία τώρα για τους Γουλφς. Αστοχό το τρίποντο. Και έχουμε τελικά το φάουλ από τον Ναρλή. Ενώ πάμε και σε μια διακοπή για time out.
συνέχεια στην δράση. Χτύψαν γρήγορα, αλλά δεν σκοράναν οι γηπεδούχοι. Πατουλιάς τώρα για τους πορτοκαλί. Πήγε μόνος του στη φάση, δεν κατάφερε κάτι. Μάζεψαν οι γηπεδούχοι. Και τώρα κατεβάζει ο Καλαφάτης. Γιαννόπουλος ζήτησε και πήρε ο Μπαλατσός, εκτέλεσε από το πλάι. Ακόμα ένα στόχο σουτ. Δεν είναι καλά τα ποσοστά των Basket Wolves σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Κάτι μαρτυράει και το γεγονός ότι έχουν κολλήσει στους 4 πόντους. Φιλίππου βλέπει τις επιλογές του, θα πάρει ένα σουτ από μέση απόσταση. Ίδια η κατάληξη όπως νωρίτερα. Και ο Πατουλιάς τώρα για τους graduates. Έχει πάρει θέση μπροστά από τον αντίπαλο του Καπαγεωργόπουλος. Κλείνεται από τρεις, δεν καταφέρνει κάτι. Και τώρα Γιαννόπουλος. Βαλεύθε στον Μπαλατσό. Ωραία, θα περάσει την πάσα, δεν θα την κάνει ασίστ όμως στην συνέχεια. Ο συμπαίκτης του και θα έρθει το καλάθι τώρα από τον Ναρλή για το 4-11. Γιαννόπουλος 2-25 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Το προβάδισμα σταθερά στα τελευταία λεπτά στα χέρια των φιλοξενούμενων. Γιαννόπουλος για 3, για 2 ήταν τελικά το σουτ, πατούσε. Εύστοχο, ωστόσο 6-11. Πατουλιάς. Πάσα έξω. Ένα μακρινό τρίποδο του Ναρλή βρίσκει σίδερο. Καθαρίζει το rebound σε δεύτερο χρόνο οι γηπεδούχοι. Από τα δεξιά παίρνει τον διάδρομο. Σου τριών πόντων. Δεν θα μπει όμως από τον Μπαλατσό. Και έχουμε και αλλαγή τώρα για τους φιλοξενούμενους. Ο Τσιτσίρας θα πέρασει το μάτς. Αντικαθιστά τον Κανελόπουλο. Ναρλής. Παίζει με πλάτη ο Καπαγεωργόπουλος. Σηκώνεται και τελειώνει τη φάση ωραία για το 6-13. Βροντάκης. Άστοχο το δίποντο. Βγήκε και αυτή η άμυνα τον Πορτοκαλί. Τσιτσίρας αφήνει ωραία στον Ναρλή. Έχει μπροστά τον Βροντάκη. Ο Πατουλιάς, μην με συγχωρείτε. Έχει πρόσωπο στο καλάθι, 7 δευτερόλεπτα τώρα διαθέσιμα. Συνεδίασε εκεί τον Παναγόπουλο και έκλεψαν οι γηπεδούχοι. Και φεύγει στο ανοιχτό γήπεδο και τελειώνει και τη φάση με το δεξί λέει από Μαυρίκας. 8-13. 20 δευτερόλεπτα όλα για τους ESDA Graduates. Δεν έχουν φάουλ να δώσουν οι γηπεδούχοι, καθώς έχουν 4 ομαδικά. Ναρλή συνεχίζει μόνος του, η μπάλα φτάνει στο Καπαγεωργόπουλο. 5 δευτερόλεπτα, Τσίτσιρας. Καπαγεωργόπουλο στα 2, πρέπει να εκτέλεσε ο Πατουλιάς. Θα το κάνει, δεν θα το βάλει. Φινάλε λοιπόν στην πρώτη περίοδο με το σκορ να δείχνει 8-13.
Μπήκαμε μόλις και στην δεύτερη περίοδο στο κλειστό της Ζωφριάς με τους Ζαγκράτζο έτσι να προηγούνται με 8-13. Είναι το λάθος εδώ, ο Πατουλιάς δεν μπορείς να κρατήσει την μπάλα εντός ορίων. Ένα τρίποδο από την γωνία, καθόλου καλή εκτέλεση από τον Γιαννόπουλο. Ο ίδιος επιμένει, δεν μπορεί ούτε από κοντά και μάζεψαν τώρα οι πορτοκαλοί. Τσιτσιράς. Μπάλα και πάλι στην περιφέρεια. Παπαγεωργόπουλος από την κορυφή, μόνο ταβλό. Τσιτσιράς μαζεύει. Και μπάλα περνάει εκτός. Μπάλα έξω. Ραχαβέλιας αφήνει τον Παρασκευά, παίρνει ξανά, κάνει το βήμα πίσω για να εκτελέσει. Αστοχή όμως, δεν αλλάζει το 8-13. Τσιτσίρας. Παρά λίγο να χάσουν. Κράτσαν ωστόσο, Κακίρης. Κερδίζει τελικά το φάουλ. Έχει γίνει από τον Μπαλατσό. Ψάχνει επιλογές ο Παναγόπουλος, ενώ πιέζεται. Πάσα χέρι με χέρι στον Πατουλιά, αλλάζει κατεύθυνση και έχει κάνει βήματα. Δεν μετράει έτσι το καλάθι που μπήκε στην συνέχεια. Θέλω να παίξουν γρήγορα εδώ με τον Γιαννόπουλο οι γηπεδούχοι, δεν τους βγήκε σε καλό. Δεν κλείτωσαν το λάθος και τώρα γρήγορα επιστρέφουν στην επίθεση και πάλι οι πορτοκαλί. Ακόμα δεν έχουμε δει κάποιο καλάθι στην δεύτερη περίοδο, στην οποία έχουμε διανύσει σχεδόν 2 λεπτά. Ούτε τώρα θα έρθει. Βρέθηκε εξ επαφής εκεί ο Τζακίρης, το έχασε όμως. Χαβέλιας. Νέο λάθος. Και έχουμε και δύο νέα πρόσωπα τώρα στην πεντάδα των Γούλφς, ο Καλαφάτης και ο Κωνσταντινίδης. Πατούν τώρα παρκέ. Παναγόπουλος πήρε και πάλι, στέκεται από το ύψος των βολών, δεν μπορεί να σκοράρει. Ραχαβέλιας έρχεται με φόρα, αλλά θα παίξει πολύ καλή άμυνα εκεί ο Πατουλιάς, δεν επέτρεψε στην μπάλα να περάσει για τον Μπαλατσό. Τσακίρης, σκαστή πάσα με ρίσκο, έκλειψαν οι γηπεδούχοι. Στην άλλη πλευρά ο Παρασκευάς πατάει γερά, δεν μπορεί να τον, σταματήσει ο Τσίτσιρας. 10-13. Τρεις πόντοι τώρα χωρίζουν τις δύο ομάδες. Πλησιάζουν στο τρίποντο πλέον οι γηπεδούχοι. Παίξε με το σώμα του ο Καπαγεωργόπουλος, δεν καταφέρει κάτι στην συνέχεια. Καλαφάτης πατάει γερά, θα το χάσει. Με ευκαιρία. Ούτε ο Παρασκευάς θα μπορέσει να κάνει τη δουλειά. Παραμένει το 10-13. Τσιτσιράς. Παναγόπουλος με πλάτη γυρίζει ωραία. Δεν μπορεί να σκοράρει ούτε αυτός. Είναι καλές προϋποθέσεις γενικά στα σούτ, αλλά θα χαλάνε τις εκτελέσεις και οι δύο ομάδες. Καλάθι και φάουλ τώρα εδώ από τον Παρασκευά. 12-13 και έχει και την ευκαιρία να ισοφαρίσει, αλλά η βολή θα εκτελεστεί μετά το time out.
γραμμή λοιπόν ο Παρασκευάς, ο οποίος μπορεί να φέρει το Μαθαϊσά. Αστοχή ωστόσο, παραμένει έτσι το 12-13. Πατουλιάς. Παναγόπουλος και τώρα Κανελόπουλος. Γυρίζει ωραία το κορμί του ο Παναγόπουλος, αναπηδάει μπάλα και μετά από μια μικρή περιπέτεια καταλήγει στο αντίπαλο καλάθι. Για το 12-15. Καλαφάτης Μπαλατσός επιλέγει στα δεξιά τον Κωνσταντινίδη, δεν βρίσκει στόχο εκείνος. Πιέζει το Πατουλιάς, βρήκε απέναντι τον Κανελόπουλο. Κωνσταντινίδης βγήκε μπροστά τώρα ο Μπαλατσός. Κωνσταντινίδης έχει μείνει με τον Καπαγεωργόπουλο. Ένα μακρινό σούτ από τον Κανελόπουλο, καθόλου καλό. Και τώρα ο Μαραβέλιας, ο Ραχαβέλιας, με συγχωρείτε. Έπαιξε με τον Καλαφάτη, πάλι έφτασε τον Μπαλατσό και πάλι Καλαφάτης. Πατουλιάς πιέζεται. Ραχαβέλιας εκεί προσπαθεί να τον δυσκολέψει, βρίσκει με ωραίο στυλ τον Ναρλή. Κανελόπουλος για δύο, δεν μπαίνει το καλάθι, θετικό rebound από τον Καπαγεωργόπουλο, θα πάρει το φάουλ. Από ποιον έχει γίνει, αυτόν Κωνσταντινίδη. Είναι και το δεύτερο ομαδικό για τους Wolves. Χαμένη η πρώτη βολή. Μέσα η δεύτερη. 12-16. Ραχαβέλιας. Πάει κόντρα σε όλους. Θα κερδίσει το φάουλ τελικά. Το έχει κάνει ο Καπαγεωργόπουλος. Το φάουλ από τους ΣΕΣΔΑ. Το παραδέχεται κιόλας. Έχουμε και... Όχι, δεν θα γίνει τώρα η αλλαγή. Μέσα και οι δύο βολές, 14-16. Και τώρα θα βγει αλλαγή ο Ραχαβέλιας για να μπει στη θέση του ο Μαυρίκας. Το πάρει χωρίς δεύτερη σκέψη ο Ναρλής. Δεν καταφέρει να ευστοχίσει. Μπαλατσός φαίνει στον Μαυρίκα, γι' αυτός με τη σειρά του στον Καλαφάτη. Κωνσταντινίδης από μέση απόσταση. Βάλει λίγο παραπάνω δύναμη. Ας το έξει στην προσπάθειά του. Δεν ήρθε έτσι. Είναι ισοπαλία στο μάτσο. Ενώ ο Κανελόπουλος θα κόπει με φάουλ. Τρίτο ομαδικό για τους γηπεδούχους. Πατουλιάς, Ναρλής. Παγεωργόπουλος άφησε έξω, ο Παναγόπουλος θα είναι ο εκτελεστής. Δεν μπήκε το καλάθι, ο Μπαλατσός είναι εκεί για να προστατεύσει την μπάλα. Φαίνει τώρα στον Καλαφάτη, τρέχει πάνω του ο Πατουλιάς για να τον πιέσει. Του κάνει το φάουλ, φτάνουν τα τρία και η πορτοκαλί. Καλαφάτης, έχει μείνει μόνος του ο Μπαλατσός. Και θα μπει μέσα η μπάλα, ισοπαλία στο ματς, 16 όλα. Παναγόπουλος. Κανελόπουλος, 3-35 στο ρολόι για να πάμε στο ημίχρονο. Σε ισορροπία τώρα το παιχνίδι. Πατουλιάς δίνει ύψος, σταματήσει το σίδερο η μπάλα. Κανελόπουλος θα πάρει το επιθετικό rebound, θα πετύχει το καλάθι. Για να ξαναβάλει μπροστά του ΣΕΣΔΑ Graduates. 16-18 κάθε φορά που δείχνουν να απειλούν οι γηπεδούχοι, οι ΕΣΔΑ δείχνουν να έχουν απάντηση, όπως και τώρα με τον Κανελόπουλο. Ωραία, εδώ δημιούργησε την φάση ο Καλαφάτης,
Στην συνέχεια όμως η εκτέλεση δεν ήταν καλή από τον Φιλίππου και ο ίδιος μάλιστα πέταξε εκτός την μπαλά. Πατουλιάς Κανελόπουλος. Πήρε και εκτέλεση ο Ναρλής, σημαδεύει σωστά. 16-21. Και πάλι ο Ναρλής δίνει τη λύση από μακριά για το συν 5 τον Πορτοκαλί. Αστοχή προσπάθεια, βρέθηκε στο πάρκι ο Μαυρίκας χωρίς να υπάρξει κάποιο σφύριγμα. Και θα έρθει όμως το goal foul στην εξέλιξη της φάσης από τον Φιλίππου. 18-21. Και έχουμε και διακοπή τώρα για time out. Πήγε και συμπληρωματική βολή από τον Φιλίππου για το 19-21. Κανελόπουλος. Δεν θα περάσει η πάσα του. Μπαλατσός αφήνει στον Καλαφάτη. Κωνσταντινίδης αφήνει ξανά στην κορυφή. Αστοχή προσπάθεια από τον Μαυρίκα. Βγήκε η άμυνα. Και μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο δίλεπτο πριν το ημίχρονο. Τσακίρης ψάχνει κάποια βοήθεια με ρίσκο αυτή η πάσα. Πέρασε ωστόσο και τον Καπαγεωργόπουλο, ποιος θα ξεκινήσει την πορεία του προς το αντίπαλο καλάθι. Και θα πάρει και το φαουλ. Αστοχή στην πρώτη βολή. Δεν αλλάζει και το 19-21. Μέσα η δεύτερη ωστόσο για το 19-22. Γιαννόπουλος και Βροντακής επιστρέφουν στο παρκέ. Καλαφάτης τώρα οργανώνει. Βροντάκης περνάει ωραία, φτάνει μέχρι το τέλος του δρόμου για το 21-22. Βρήκε και ανοιχτό διάδρομο, τον εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο. Στον πόντο πλησιάζουν πλέον οι Basket Wolves. Ναρλής. Λέει το σύστημα, δεν περνάει η πάσα του, αλλά έχει βρει στο πόδι του Φιλίππου. Συνέχεια στην δράση, Καπαγεωργόπουλος ξέφυγε ωραία, έκλεισαν ωστόσο τρεις αντίπαλοι πάνω του και το φάουλ έχει γίνει από τον Γιαννόπουλο.
φτάσει στα 5 ομαδικά. Οι γηπεδούχοι 4 ομαδικά από την άλλη πλευρά. Έχουν οι Πορτοκαλία τη καθόλου σε αυτό το τελευταίο 1 λεπτό και 16 δευτερόλεπτα. Θα είναι βολές και για τις δύο ομάδες. Αστοχοσχές στις δύο προσπάθειες του ο Καπαγεωργόπουλος. Καλαφάτης τώρα για τους γηπεδούχους. Ωραία, αφήνει την κατάλληλη στιγμή στον Μαυρίκα. Λίγο έλειψε να σκοράρει κιόλας. Έχει κερδίσει το φάουλ. Και έχει και την ευκαιρία να βάλει μπροστά την ομάδα του, αν ευστοχίσει και στις δύο προσπάθειες του. Θα βάλει τη μία από τις δύο για να ισοφαρίσει 22-22. Μια μεγάλη πάσα για τον Καπαγεωργόπουλο. Μια ευκαιρία για το προβάδισμα των γηπεδούχων, το οποίο πιάνει και το πρώτο μετά το αρχικό 2-0 αν έρθει. Γιαννόπουλος άφησε έξω. Βροντάκης. Και τώρα Καλαφάτης. Κόντρα σε ψηλότερο αντίπαλο, δεν θα σημαδέψει σωστά και ο Παναγόπουλος μαζεύει το rebound. Μισό λεπτό ακόμα στη δεύτερη περίοδο. Η πίεση απέφερε καρπούς, φεύγει στο ανοιχτό γήπεδο Γιαννόπουλος και θα σκοράρει για να βάλει μπροστά την ομάδα του μετά το ξεκίνημα του παιχνιδιού. 24-22 πλέον. Προηγούνται οι Basket Wolves, μια τελευταία επίθεση 10 δευτερόλεπτων για τους Πορτοκαλί. Ζήτησε και πήρε ο Ναρλής για να εκτελέσει από πολύ μακριά. Δεν το βάζει. Γιαννόπουλος με 3 δευτερόλεπτα. Θα πετάξει την μπάλα. Όχι, πασάρει τελικά. Γιατί το έκανε αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω. Φινάλ λοιπόν στην πρώτη περίοδο. Στο πρώτο ημίχρονο, με συγχωρείτε. Με το σκορ να γράφει 24-22. Ξανά μπασκετάκι. Γενιά του Γκάλι και του Μιχάλη. Σε μια μπασκέτα από το πρωί ως το βράδυ. Από παιδί με τη σπηριά ραγκαλιά. Ερωτευμένος με την πορτοκαλί θεά. Γενιά του Γκάλι και του Μιχάλη. Σε μια μπασκέτα από το πρωί ως το βράδυ.
ό,τι θυμάμαι από μικρό παιδάκι. Σαν το Γιάννη να παίζω μια ζωή μπασκετάκι. Ξεκίνησε μόλις και το δεύτερο μισό του παιχνιδιού ανάμεσα σε Basket Wolves και The Graduates. Θα έρθει το γρήγορο καλάθι από τον Καλαφάτη για το 26-22. Οι Basket Wolves κατάφεραν να κάνουν το προσπέρασμα στα τελειώματα της δεύτερης περίοδου με τον Γιαννόπουλο να διαμορφώνει το 24-22 και τώρα τον Καλαφάτη να ανεβάζει τη διαφορά στους 4. Ναρλής, ένα άγγιγμα στην μπάλα για να κλέψουν οι γηπεδούχοι. Πάει μόνο στη φάση ο Φιλίππου, θα κερδίσει το φάουλ. Και θα πάει τώρα στην γραμμή των βολών. Σε πρώτη βολή, δεν αλλάζει το 26-22. Χαμένη και η δεύτερη, ο Παναγόπλος είναι εκεί για να καθαρίσει το rebound και η μπάλα τώρα στα χέρια του Ναρλή για να κατεβάσει. Μένει ψηλά για να τον πιέσει ο Παρασκευάς. Πατουλιάς, δεν μπορεί να υποδεχτεί καλά την πάσα. Ο Παναγόπουλος, έγινε το λάθος. Χαβέλιας θα το ξαναπάρει ο Καλαφάτης από ένα σημείο που το βάλε νωρίτερα, τώρα στόχισε. Νικόλαου βρήκε την πάσα έξω, κατάσταση ρέμι. Χαβέλιας έχει γίνει επιθετικό φάουλ μακριά από την μπάλα. Ο Φιλίππου το έκανε από ό,τι καταλαβαίνω από τις αντιδράσεις του. Ναρλής δίνει συνέχεια στο μάτς και τώρα ο Πατουλιάς. Κανελόπουλος, σειρά τον Πορτοκάλι να υποπέσουν σε επιθετικό φάουλ. Ο Καπαγιώργοπουλος να κάνει την παραβάση. Μεχαβέλιας. Πάσα έξω. Καλαφάτης αποφεύγει τον αντίπαλό του. Άφησε εξαιρετικά στον Παρασκευά. Αστοχή προσπάθεια, η κατοχή ωστόσο παραμένει στους γηπεδουχούς. Πέντε δευτερόλεπτα για την επίθεση. Καλαφάτης σηκώνεται για 2.
Έβαλε λίγο παραπάνω δύναμη όπως έπρεπε. Ναρλής. Μόλις ένα καλάθι έχουμε δει σε αυτά τα πρώτα δύο λεπτά στην τρίτη περίοδο. Να δούμε αν θα υπάρξει και ένα δεύτερο από τον Καλαφάτη. Ξανά αυτός θα δώσει τη λύση για το 28-22 με ένα 4-0 του Καλαφάτη. Η διαφορά έχει ανέβει στο συν 6 υπέρ των Basket Wolves. Πέρασαν το κέντρο οι Πορτοκαλί. Ναρλής πάνω λίγο να του κλειστρήσει πάλι από τα χέρια. Παναγόπουλος αστόχησε. Καλαφάτης. Από τα δεξιά ο Κανελόπουλος θα του κάνει το φάουλ. Ενώ ο Τσίτσιρας θα πέρασει το μάτς στην θέση του Ναρλή. Όχι στη θέση του Κανελόπουλου και ο Τσακίρης θα πει στην θέση του Ναρλή. Καλαφάτης έχει μείνει μόνος του. Δεν εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία του. Και τώρα κρατάει ο Καπαγεωργόπουλος. Τσακίρης. Τσίτσιρας. Ψάχνει επιλογές, κάνει την κίνηση ο Καπαγεωργόπουλος. 4 δευτερόλεπτα για την επίθεση, γυρίζει, εκτελεί με το δεξί, όχι καλά. Ραχαβέλιας παίζει με μια μακρινή πάσα. Πάει προς τα μέσα ο Παρασκευάς, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Για το 30-22. Συνεχίζεται το σέρι των γηπεδούχων. Από το 19-22 έχουν βρεθεί στο 30-22, ένα 11-0 τρέχουν πλέον οι Basket Wolves. Δεν θα δώσει τέλος σε αυτό το σέριο Τσίτσιρας. Πάει στο ενασμένα ο Καλαφάτης. Κερδίζουν οι Πορτοκαλί. Παπαγεωργόπουλος αφήνει στον Παναγόπουλο και αυτός με τη σειρά του στον Τσίτσιρα. Πάσα του φτάνει στον Τσακίρη, ο οποίος το ακοπεί με φαούλ. Ο Φιλίππου το έχει κάνει. Τσίτσιρας με χώρο. Δεν μπορεί με τη βοήθεια του ταμπλό. Ραχαβέλιας. Θα βρει τον Καλαφάτη ξανά. Ραχαβέλιας. Θα τελειώσει την φάση. Όχι με επιτυχία. Και τώρα Τσίτσιρας. Καπαγεωργόπουλος με δύναμη. Δεν θα του κάνει το χατήρι μπαλά. Ακόμα δεν έχουν καταφέρει να σκοράρουν. Στην τρίτη περίοδο η Πορτοκαλία, ενώ από την άλλη η καλή δουλειά επιθετικά συνεχίζεται από τον Παρασκευά. 32-22, διαφορά ξεφεύγει στο συν 10 υπέρ των γηπεδούχων και αναγκάζονται να καλέσουν time out οι ESDA Graduates. Συνέχεια στην δράση, 5-20. Μας απομένουν ακόμα για να αφήσουμε πίσω μας και την τρίτη περίοδο. Και οι γηπεδούχοι με ένα ξεπέταγμα τους έχουν φτάσει πλέον στο συν 10. Θα λάβει τέλος τώρα το αντίπαλο σερί από τον Τσακίρη για το 32-24. Μπαλά δεν θα περάσει για τον Παρασκευά. Πατουλιάς. Θα δεχτεί το φάουλ από τον Νικολάου.
Ιωαννίδης θα περάσει εκτός. Στην θέση του Βροντάκης. Παπαγεωργόπουλος περιμένει ο Τσίτσιρας στην περιφέρεια. Είναι για δύο το σούτ, πατούσε γραμμή. Αστόχησε ωστόσο. Παρασκευά θα πασάρει, δεν το κατάλαβε όμως ο Βροντάκης. Δεν βγήκε έτσι συνεργασία. Ναρλής. Πατουλιάς και τώρα Τσακίρης. Μένει ψηλά για να τον πιέσει ο Βροντάκης. Ναρλής έχει σταματήσει την τρίπλα, υψώνει εκεί. Δεν έχει κανένα θέμα για να σταματήσει την πάσα ο Παλατσός. Κωνσταντινίδης ωραία, παίξε με τον Βροντάκη, ανάποδο lay up, θα κερδίσει το φάουλ. Έξω η πρώτη. Χαμένη και η δεύτερη από τον Βροντάκη. Δεν καθάρισαν το rebound οι Πορτοκαλί. Μπάλα έτσι παραμένει στα χέρια των Basket Wolves. Έγινε η επαναφορά. Ραχαβέλιας αφήνει στον Κωνσταντινίδη. Αυτός θα το πάρει. Θετικό rebound για τους γηπεδούχους. Παρασκευάς από κοντά. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Και πάλι για φορά στους 10. Με το Παρασκευά να εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα δραστήριο στην επίθεση των Wolves. Κάνει και πάλι τη ζημιά για την διψήφια διαφορά των γηπεδούχων. Φάουλ τώρα επάνω στον Πατουλιά, ο οποίος θα πάει και στις βόλες έπειτα από το τέταρτο ομαδικό των γηπεδούχων. Αστόχησε και στις δύο προσπάθειες, επιμένουν ωστόσο οι Πορτοκαλοί. Πατουλιάς εκτός ισορροπίας, το έβαλε. Απίστευτο καλάθι του Πατουλιά, 34-26. Έχει κερδίσει και το φάουλ. Και μπορεί τώρα να βρει ένα έμεσο τρίποντο. Νωρίτερα αστόχησε και στις δύο προσπάθειες του, να δούμε αν θα καταφέρει κάτι καλύτερο τώρα. Θα τη χάσει ξανά τη βολή. Ραχαβέλιας. Παρασκευά σηκώθηκε, τελείωσε και αυτή τη φάση με επιτυχία. Τροφοδοτεί το Παρασκευάς και κάνει πολύ καλά τη δουλειά. Και πάλι διαφορά στους 10. 3 και 15. Πρέπει να τελειώσει και η τρίτη περίοδος. Τσίτσιρας με τον Παπαγεωργόπουλο, σκοράρει και αυτός, 36-28. Σαντινίδης ύψωσε, πήρε ο Παλατσός. Ραχαβέλιας θα το πάρει από την κορυφή, εκτελεί. 39-28. Μέχρι στιγμής δεν τα είχαν πάει καλά από μακριά οι γηπεδούχοι. Να δούμε αν θα αλλάξει αυτό τώρα, αν θα κάνει την αρχή ο Ραχαβέλιας. Υπάρχει φάουλ τελικά από τον Ραχαβέλια, έχει γίνει. Και φτάνουν και τα πέντε ομαδικά πλέον οι γηπεδούχοι. Βάζει την πρώτη για το 39-29. Μέσα και η δεύτερη. Αλάνθαστος για το 39-30. Ραχαβέλιας.
Μιροντάκης είδε τον Παλατσό, ο οποίος έχει χορό. Πήρε ένα κακό σουτ. Βάλε και πάλι στα δικά του χέρια, δεν το τολμάει από μακριά. Μιροντάκης θα κάνει airball. Πατουλιάς βλέπει τις επιλογές του, παίζει με τον Τσιτσιρά. Πάσα έξω για τον Τσακίρη. Μια δευτερόλεπτα για την επίθεση. Πολύ ψηλή η πάσα του Τσακίρη, αλλά έχει βρει και ο παίχτης των Γουλφς, ο Παλατσός. Καλαφάτης και Μαυρίκας τώρα στο παρκέ. Ενώ έχουν 7 δευτερόλεπτα στη διάθεσή τους οι Πορτοκαλοί. Πιάνει την μπάλα και εκτέλει αμέσως ο Ναρλής, όχι καλά. Παραμένει το 39-30. 1-40 τώρα στο ρολόι. Κωνσταντινίδης. Έφυγε η μπάλα μέσα από τα χέρια του Παρασκευά, δεν προλαβαίνει και ο Μαυρίκας. Λάθος τώρα για τους Γουλφς. Ναρλής. 9 δευτερόλεπτα. Ρίξε την μπάλα στα πόδια του Τσακίρη. Βρήκε την ευκαιρία ο Τσιτσιρας για ένα τρίποντο. Δεν είναι καλή εκτέλεση. Μαζέψε ο Καλαφάτης. Πατάει γερά ο Μαυρίκας. Δεν το έκανε το χατήρι μπάλα και τον πούλησε. Μπορούσε να σκοράρει κιόλας. Θα βολευτεί τώρα με τις δύο προσπάθειες από τη γραμμή της φιλανθρωπίας. Χαμένη πρώτη, παραμένει το 39-30. Και 40-30. Μπήκαμε στα τελευταία 55 δευτερόλεπτα του τρίτου δεκαλέπτου. Ναρλής από πολύ μακριά. Δεν θα σημαδέψει το στόχο. Πήρε ο Μαυρίκας. Καλαφάτης πάει προς τα μέσα, περνάει, ωραία, δεν τελειώνει εξίσου καλά. Μια ευκαιρία για τους Γουλφς. Συνεχίζει μόνος το Μαυρίκας, θα φτάσει μέχρι το τέλος. 42-30. Ανεβάζει η απόδοση και αυτός στις τελευταίες φάσεις, κρατάει στο σημείο 12 την ομάδα του. 20 δευτερόλεπτα τώρα όλα για τους Πορτοκαλί. Ναρλής. Τσακίρης στα 9. Πετάξει την μπάλα με το δεξί όπως όπως. Τσιτσιρας πήρε. Έχει 3 δευτερόλεπτα, θα πρέπει να εκτελέσουν οι Πορτοκαλί. Ναρλής προλαβαίνει το ρολόι και εκτελεί στη λήξη του χρόνου. 42-33 με ένα buzzer beater ο Ναρλής. Διαμορφώνει το σκορ στο τέλος της τρίτης περίοδου. Επιστροφή εδώ στο κλειστό της Ζωφρίας. Ξεκινήσαμε με ένα λάθος στον Zda Graduates. 42-33 γραφεί τώρα ο Φωτίνος Πίνακας. Και να δούμε αν θα μπορέσουν να βγάλουν κάποια αντίδραση οι Πορτοκαλοί. Αν θα διαχειριστούν καλά το υπέρ τους προβάδισμα οι γηπεδούχοι, θα καταφέρουν έτσι να πανηγυρίσουν την πρώτη νίκη τους στο φετινό πρωτάθλημα.
Μια προσπίση από τον Μαυρίκα, αφήνει στο πλάι. Μπαλατσός θα πάρει το δίποντο και θα το βάλει. 44-33. Κανελόπουλος έπαιξε με τον Πατουλιά, ο οποίος ήταν κοντά του. Αυτός με τη σειρά του αφήνει στον Ναρλή. Βγαίνει ψηλά ο Φίλιππου για να τον πιέσει. Πατουλιάς τον καταδιώκει, ο Μαυρίκας γυρίζει υπό πίεση. Αστόχησε στη λήξη του χρόνου. Και τώρα πήραν οι γηπεδούχοι, οι οποίοι μπορούν να ανεβάσουν κι άλλο την διαφορά. Φιλίππου αφήνει. Άστοχη προσπάθεια στην συνέχεια από τον Νικολάου. Καπαγεωργόπουλος, του φύγει μπαλά από τα χέρια, έκλεψαν οι γηπεδούχοι. Καλαφάτης με αριθμητικό πλεονέκτημα μπροστά τώρα οι Γουλφς. Φιλίππου θα κοπεί με φάουλ. Τρίτο φάουλ αυτό για τον Ναρλή. Πρώτο ματικό για τους Πορτοκαλί. Μέσα η δεύτερη βολή. 45-33 πλέον. Παίζει με τον Παναγόπουλο. Κανελόπουλος δυσκολεύεται, βρίσκει την πάσα όμως για τον Αρλή. Αυτός εκτελεί από την περιφέρεια, το βάζει ξανά. 45-36. Καλαφάτης πήρε και το σκρίνι από τον Φιλίππου, βρήκε χώρο. Κοντό το σούτ όμως, σταμάτησε στο σίδερο. Αργά ο Πατουλιάς, παίζει με τον Παναγόπουλο. Ναρλής, να δούμε αν θα το βάλει και αυτό. Και αυτό μέσα. 45-39, ο Ναρλής έχει ζεσταθεί. Και πυροβολή από την περιφέρεια. Και αναγκάζει και τους γκολς να καλέσουν time out. Για να του κόψουν και λίγο τη φορά. Ο Ναρλής κρατάει ζωντανές ελπίδες στον Zagradzic με τα τρίποντά του. 45-39 πλέον το σκορ. Διαφορά έχει πέσει στους 6 πλέον. Μαλατσός με δύο ψωμένα χέρια μπροστά του, δεν καταφέρει να σκοράρει. Και έτσι μπορούν να πλησιάσουν κι άλλο τώρα οι Πορτοκαλί. Ανελόπουλος έπαιξε με τον Καπαγεωργόπουλο που δίνει ξανά. Ψάχνει χώρο για να γυρίσει, θα πασάρει σε αντίπαλο. Παρασκεύασε όχι στην άλλη πλευρά, βρίσκει και την πάσα και θα έρθει και το καλάθι από τον Νικολάου. Μεταλλεύτηκαν εδώ τον ευνηδιασμό τους, συνεργάστηκαν άψογα για το 47-39. Ναρλής. Παπαγεωργόπουλος με το δεξί, δεν τελειώνει καλά. Μια ευκαιρία, ούτε ο Παναγόπουλος μπορεί. Καλαφάτης. Φεύγει μόνος του σε αυτό το coast to coast. Υπάρχει φάουλ για δύο βολές, το έχει κάνει ο Ναρλής. Όχι, δεν το έχει κάνει ο Ναρλής, ο Πατουλιάς είναι βιαστικά.
έξω η πρώτη. 6,5 λεπτά ακόμα για το τέλος. Κάθε πόντος από εδώ και πέρα μετράει. Κάνει και την δεύτερη, 0-2. Τώρα ο Ναρλής παίζει με τον Κανελόπουλο. Ναρλής το θέλει και αυτό το σουτ και σημαδεύει ξανά σωστά. 47-42, τι κάνει ο Ναρλής, παίρνει από το χέρι τους ESDA Graduates και τους οδηγεί όλο και πιο κοντά στους Basket Wolves. Παρασκευάς δεν είναι καλή η πάσα του. Μαυρίκα στα 10. Προσπαθεί να ξεφύγει για τον Κανελόπουλο. Στέκεται στον αέρα και σημαδεύει σωστά. Ένα δύσκολο καλάθι εδώ από τον Μαυρίκα. Για το 49-42 ανάσα για τους γηπεδούχους. Κανελόπουλος υποποίησης θα βρεθεί στο παρκέ. Κερδίζει το δεύτερο ομαδικό. Όχι, με συγχωρείτε, το πρώτο ομαδικό τον Wolves. Πατουλιάς έκανε την προσποίηση, πέρασε. Κατέβασε το χέρι του ο Παλατσός. Πρέπει να το έχει βρει και λίγο χέρι. Διαμαρτύρεται ο παίκτης των Wolves. Όπως και να έχει στην γραμμή, θα πάει τώρα ο Πατουλιάς. Βάζει την πρώτη βολή. 49-43. Στο σίδερο η δεύτερη και πάλι στα χέρια του Νικολάου. Καλαφάτης. Πάντα πάνω του ο Κανελόπουλος. Πέρασε ο Καλαφάτης. Βρήκε και την πάσα για τον Παρασκευά. Τρίποντο από τον Μαυρίκα. Όχι καλό. Και καθάρισαν τώρα την φάση πορτοκαλί. Πλησιάζουμε και στο τελευταίο πεντάλεπτο. Αναγόπουλος. Αφήνει στον Πατουλιά. Πατουλιάς από τα δεξιά. Μπάλα θα περάσει πίσω από το ταμπλό. Χαμένη ευκαιρία εδώ για τους πορτοκαλί και έχουμε διακοπή τώρα για time out. Συνέχεια στην δράση, τελευταία 5 λεπτά τώρα στο μάτς. 49-43 το σκόρ, 6 πόντοι χωρίζουν τις δύο ομάδες. Για τα πάντα παραμένουν ανοιχτά, με τους μπάσκετ γκλούς ωστόσο να κρατούν σταθερά το προβάδισμά τους. Καλαφάτης, έκανε βήματα. Τσιτσίρας. Ζήτησε ο Καπαγεωργόπουλος, δεν έφτασε ποτέ η μπάλα σε εκείνον. Πέρασε ο Μαυρίκας, βρήκε και την πάσα για τον Νικολάου. Δεν τελείωσε καλά η φάση. Και πάλι Τσιτσίρας. Ναρλής. Πάρει λίγο πιο μπροστά από το κέντρο. Το έχει και αυτό το σουτ. Αυτή τη φορά όμως δεν κατέληξε στο στόχο η μπάλα. Καπαγεωργόπουλος επέστρεψε έγκαιρα και έκλεψε. Νέο λάθος τώρα από τους Wolves. Δεν λειτουργούν ψυχρέμα στις τελευταίες φάσεις οι γηπεδούχοι. Να λύσει ξανά από μακριά, το χάνει ξανά.
Ελαφάτης. Μπροστά του έχει τον Τσίτσιρα, πάει και ο Ναρλής. Σπάει επίσης με τις πάσες. Και ο Παλατσός αφήνει στον Παρασκευά. Μαυρίκας χωρίς κάποιον πάνω του, θα στοχίσει. Μπάλα είναι και πάλι για τους γηπεδούχους. Χαβέλιας επέστρεψε τώρα για λογαριασμό των Basket Pools. Παίζει με πλάτη και ο Παρασκευάς γυρίζει ωραία και κερδίζει το φάουλο από τον Τσίτσιρα. Χαμένη πρώτη βολή. Γενικά στις βολές υπήρχε ένα θεματάκι σήμερα. Έξω και η δεύτερη, 0 στους 2 από τον Παρασκευά. Κανελόπουλος. Ωραία, θα περάσει από τον Παλατσό. Δεν θα φτάσει μέχρι το καλάθι. Δημιούργησε καλά την ευκαιρία για τον εαυτό του. Τα χάλασε όμως το τελείωμα Κανελόπουλος. Καλαφάτης τώρα στην γωνία. Τα ώρα Χαβέλιας για να ηρεμήσει κάπως η κατάσταση στην επίθεση. Ηρεμία ζητάει από τους συμπαίκτες του, δεν υπάρχει και λόγος να βιάζονται. Πάλι Ραχαβέλιας. Καλαφάτης για τρεις, δεν παίρνει το καλάθι. Παναγόπουλος αφήνει στον Ναρλή, 2 και 40 για το τέλος. Τσίτσιρας. Γράπω στην Παλό Κανελόπουλος. Κρατάει, αφήνει τώρα στον... όχι δεν αφήνει. Τώρα θα δώσει τον Τσίτσιρα. Μπαλά θα περάσει για τον Καπαγεωργόπουλο. Πλησιάζει την αντίπαλη ρακέτα. Κατεβάζει το χέρι του και κάνει το φάουλ. Ο Μπαλατσός. Κάποιες διαμαρτυρίες εκεί από τον παίχτη των ΕΣΔΑ Graduates. Τα λέει με τον ρέφερι. Ενώ θα επιστρέψει ο Φιλιππού στην θέση του Παλατσού. Αστοχή η πρώτη βολή. Έξω και η δεύτερη. Χαβέλιας. Πάσαρε έξω, θέλει να πλησιάσει ο Παρασκευάς. Ωραία κυκλοφορεί εδώ η μπάλα για τους Wolves. Το φλότερ δεν είναι καλό από τον... Κόλλησα. Τον Καλαφάτη, ήρθε όμως στην συνέχεια. Και ολοκλήρωσε τη δουλειά ο Παρασκευάς για το 51-43 και έχουμε και time out για τους ΕΣΔΑ Graduates. Από μπροστά θα ξεκινήσουν την επίθεση τους οι φιλοξενούμενοι. Κανελόπουλος θα επαναφέρει. Πήρε και πάλι. Θα εκτελέσει από μακριά, δεν παίρνει το καλάθι. Ο Χαβέλιας κατεβάζει. 51-43 το σκόρ, ένα καλό προβάδισμα κρατούν στα χέρια τους τώρα οι Basket Wolves με 1,5 λεπτό περίπου. Να απομένει για το τέλος.
Πάσα στο πλάι, περιμένει στην κορυφή ο Καλαφάτης για τρεις. Να το, το τρίποντο. Και κάπου εδώ νομίζω πως καθαρίζουν την υπόθεση νίκη οι γηπεδούχοι. 54-43. 1 και 17 στο ρολόι, Πατουλιάς. Κανελόπουλος. Ύψωσε. Μπαλά έφτασε και πάλι σε εκείνον. Ζητάει ο Ναρλής, έκλεψε όμως ο Παρασκευάς και ύψωσε για τον Μαυρίκα, δεν βγαίνει το αλεϊούπ. Επιμένουν ωστόσο οι Wolves και κερδίζουν και πολύτιμο χρόνο, 50 δευτερόλεπτα ακόμα για το τέλος, όλο και πιο κοντά στην πρώτη νίκη τους η σημερινή γηπεδούχη. Ακόμα ένα τρίποντο άστοχο αυτή τη φορά, σε καλύτερη θέση για να μαζέψει ο Φιλίππου, αλλά έκανε διπλή τριπλά. Δεύτερα ακόμα. Έχουν και ένα φάουλ να δώσουν οι γηπεδούχοι, οι οποίοι όπως όλα δείχνουν θα πανηγυρίσουν απόψε την πρώτη νίκη στην νέα σεζόν. Θα πάνε στο 1-3. Ενώ από την άλλη έζα κράτουζε τσούτε σήμερα θα μπορέσουν να φύγουν με το ροζ φύλλο αγώνα και θα πέσουν έτσι στο 0-3. 24 δευτερόλεπτα ακόμα. Δεν νομίζω πως θα έχουμε κάποια άλλη. Όχι, θα έχουμε λογικά επίθεση. Ο Χαβέλιας πιέστηκε, ο Ναρλής έκανε το φάουλ. Φιλίππου παίζει με τον Ραχαβέλια. Αυτός θα πάρει το τρίποντο, θα το βάλει κιόλας για το 57-43. Οδεύουμε λοιπόν προς το φινάλε, νίκη λοιπόν για τους Basket Wolves, οι οποίοι θα επικρατήσουν με 57-43 επί των Έζα Γκράτζουιτς.